Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ορίσατε στην κουζίνα μου, Switch Andres and Cook, YouTube, Facebook και Instagram. Θα φτιάξουμε μια καταπληκτικότατη συνταγή, τέλεια, αγαπημένη των παιδιών μου, cupcakes βανίλιας. Ευκαιρία να δείτε και πώς φτιάχνονται. Και τώρα θα σας δείξω τους δύο μου μικρούς βοηθούς. Έρχονται. Κι είσαστε? Είμαι ο Ιωσήφ και η Σωτηρία, είναι τα παιδάκια μου. Είναι 7 χρονών και 5,5 χρονών. Σε λίγο θα γίνουμε 6 χρονών. Τι θα φτιάξουμε, παιδάκια μου, είπαμε στους φίλους μας? Cupcake βανίλιας. Μπράβο τα παιδάκια μου, να αρχίσουμε? Ναι. Θέλετε να έρθετε από εδώ να μου βάζετε τα υλικά, να αρχίσουμε? Ναι. Λοιπόν, έχουμε cupcakes βανίλιας και ξεκινούμε με τα ωραία μας υλικά, απλά και πεντανόστιμα. Θα βάλουμε πρώτα, παιδάκια μου, μία κουταγιά βούτυρο. Σε θερμοκρασία δωματίου πάντοτε τα υλικά που σας λέμε, με τη ζάχαρη. Και θα τα χτυπήσουμε στο μίξερ. Και το ηλιέλαιο φυσικά. Θέλουμε έναν τρίτο του ποτηριού ή του φλιντζανιού σας ηλιέλαιο. Θα τα χτυπήσουμε στο μίξερ. Ήρθε και το άλλο μου παιδάκι που είναι ο Αλέξανδρος. Ποιος είσαι? Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος. Και πόσο χρόνο είσαι, Αλέξανδρε? 8 χρονών. Θα χτυπήσουμε τα cupcakes. Να πάτε λίγο πίσω για να πιάσουμε, το μίξερ μας. Μίξερ χειρός. Για να χτυπηθεί το μείγμα μας. Θέλουμε να χτυπηθεί πάρα πολύ καλά για να γιώσει η ζάχαρη μαζί με το βούτυρο και το ηλιέλαιό μας. Με μία σπάτουλα παίρνουμε τα τυχώματα και μαζεύουμε για να γίνει όλο το μείγμα μας λίγο. Να μην αφήσουμε τίποτε πίσω. Διαλύθηκε η ζάχαρη, είπαμε, με το βούτυρο και το ηλιέλαιο. Τώρα θα βάλουμε δύο βανίλιες. Θέλετε να τις βάλετε εσείς, παιδάκια μου? Μία η Σωτηρία και μία ο Τζοζεφ. Ελάτε κοντά μου εδώ. Μπράβο. Θα το ανοίξουμε, Ιωσήφ. Να το βάλω. Στο ανοίξω. Μπορείς. Δεν το ανοίξεις. Θα ανοίξω και εγώ. Έτσι, κοιτάξτε με. Μπράβο το μωρό μου. Α, τέλεια. Μπράβο. Και θα βάλουμε και δύο αυγά. Έναν-έναν τα αυγά μας για να το πίνει το μείγμα μας. Χτυπήσαμε πολύ καλά τα υλικά μας. Τώρα θα βάλουμε, θέλουμε μισό ποτήρι γάλα. Εγώ μέσα, είναι ξινό γάλα που θέλουμε κατά κρίβεια. Και έβαλα μέσα σε μισό ποτήρι γάλα λίγες σταγόνες λεμονιού για να κάνω ξινό γάλα. Αν έχετε ξινό γάλα, βάρτε ξινό γάλα. Το ξινό γάλα μαζί με, με το διογκωτικό που θα βάλουμε, τον baking powder, θα φρατέψουν τα cupcakes. Γι' αυτό σας δείχνω αυτή τη συνταγή, είναι άπαιχτη. Βάζουμε τώρα το ξινό γάλα. Τώρα θα κοσκινήσουμε το αλεύρι με τον baking powder και το αλάτι. Σε μία λαδόπολα θα βάλουμε 1,5 φλιντζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις,
Ένα και μισό. Το κοσκινίζουμε για να γίνουν αεράτα τα cupcakes μας. Μόνον έτσι βγάζουμε ωραία συνταγή για cupcakes. Για όλα τα cake είμαι υπέρ του να κοσκινίζουμε το αλεύρι μας. Σε όσα έδειξα cake, τα κοσκινίζω το αλεύρι μας και τον baking powder και το αλάτι. Σε όσα έδειξα cake σημαίνει πρέπει. Θέλουμε ένα και μισό κουταλάκι του γλυκού baking powder και δύο πρέζες σαλατάκι. Ένα κουταλάκι, 1,5 κουταλάκι του γλυκού. Λοιπόν, και το κοσκινίζουμε εδώ. Πρώτα τα παιδάκια μου έβαλαν τα χαρτάκια εδώ πέρα. Είναι έτοιμα. Μπράβο τους. Το βάλουμε εκεί. Μπράβο. Προθερμαίνουμε το φούρνο μας στον αέρα πάντοτε για cupcakes 170 βαθμούς σε μεσαία σχάρα. Εδώ το μείγμα μας είναι έτοιμο που χτυπήσαμε πριν. Και τώρα τα παιδάκια μου θα μου βάζουν λίγο λίγο το αλεύρι εδώ. Με αχέρια. Με το κουτάλι. Εντάξει. Να φέρεις κουτάλι, κοριτσάκι. Μπράβο. Μία ο ένας και μία ο άλλος για να ανακατεύω σιγά σιγά. Ναι. Γεμάτη κουταγιά. Μπράβο αγόρι μου. Τώρα η Σωτηρία. Ναι. Εγώ ανακατεύω, θέλω αλευράκι. Μπράβο. Έτσι. Μα τι καλούς βοήθους που έχω. Και αυτό βεβαίως. Ναι. Ανακατεύουμε απαλά. Δεν θέλει μίξερ όταν αρχίσουμε να βάζουμε το αλεύρι. Έτσι. Ανακατεύουμε με μία σπατουλίτσα. Μέχρι να μπει όλο το αλεύρι εδώ και να μοιράσουμε στα φορμάκια μας. 170 βαθμούς στον αέρα σε μεσαία σχάρα. Θέλουν 15 μέχρι 18 λεπτάκια. Δεν θέλουν περισσότερο. Εξαρτάται από το φούρνο της κάθε νοικοκυράς. Τώρα όσο έμεινε να το μαζέψουμε και να το βάλουμε μέσα στο... Τι λεκάνι μας εδώ. Να αναπαιχθείαστε. Όχι, δεν γιώσαμε παιδάκια μου. Να τα βάλουμε σιγουρά. Ναι, πάρτε τα στη βρύση τα κουταλάκια σας και ανακατεύουμε πολύ απαλά να γίνει η ζύμη μας και να μπει μέσα στα cupcakes τα χαρτάκια μας. Δεν θέλουν περισσότερο από 15 λεπτά συνήθως, αλλά μπορεί να πάρει 17 με 18 λεπτά, εξαρτάται από το φούρνο σας. Είναι πάρα πολύ νόστιμα και τα παιδάκια μου τρελαίνονται για αυτήν τη συνταγή, γι' αυτόν είπαμε να τη δείξουμε, έτσι παιδάκια. Ναι. Μπράβο αγαπές μου. Κάνετε like στην συνταγή μου αν σας άρεσε. Κοινοποιήστε, κάνετε εγγραφή, είναι δωρεάν. Να φέρουμε περισσότερους φίλους και φίλες στην παρέα μας και να μας μάθει περισσότερος κόσμος. Πάμε να γεμίσουμε τα φορμάκια μας, μωράκια. Ναι. Θέλετε να μου φέρετε κουτάλι, να αρχίσουμε να γεμίσουμε. Ένα. Ένα ψυχή μου. Μπράβο, είμαστε πάρα πολύ καλός. Εδώ θα γεμίσουμε τα φορμάκια μας. Δεν πειράζει. Να βάλουμε. Και εμείς. Τώρα περίμενε να δεις. Δεν τα γεμίζουμε εντελώς γιατί θα έρθουν να φουσκώσουν, να γίνουν τέλεια. Συμφωνείτε? Ναι, ναι. Να γίνουν καταπληκτικά. Ευχαριστώ αγάπη μου. Αφού σας αρέσουν γι' αυτόν τα φτιάχνουμε. Έτσι θα μάθουν και οι φίλοι μας τη συνταγή να τα φτιάχνουν μόνοι τους στο σπίτι τους. Συμφωνείτε? Ναι. Θέλετε να πείτε κάτι εδώ που μας βλέπει ο κόσμος? Όχι, εντάξει. Σας αρέσουν οι συνταγές της Μανουλάς? Ναι. Πολύ? Ναι. Ευχαριστώ παιδάκια μου γλυκά. Είναι τέλεια. Συνταγή να τη φτιάξετε και εσείς τα μωράκια σας θα ξετρελαθούν.
Και από πάνω μπορείτε να στολίσετε με ό,τι αγαπάτε εσείς, ό,τι σας αρέσει. Με τρούφα. Ναι, με τρούφα, συμφωνώ. Μπορούν να φτιάξουν σαν τη γη, με χρώμα, όπως καμία μανούλα. Ναι. Με άλλα χρώματα. Ναι, με άλλα χρώματα. Ό,τι χρώμα τους αρέσει μπορούν να βάλουν. Με μαύρη σοκολάτα. Με μαύρη σοκολάτα, νουάω. Βεβαίως, βιώνουμε σοκολάτα και βάλουμε ένα από πάνω. Συμφωνείτε? Ναι. Η κακάο με το σαν τη γη που βάζουμε μέσα και γίνεται καφέ και κάνουμε σχηματάκια. Ναι. Πολλά ωραία εις ιδέες δώσαμε στους φίλους και τις φίλες μας. Οπότε να φτιάξουν τα cupcake μας. Ναι. Συμφωνείτε? Ναι. Θα γίνουν καταπληκτικά όπως είπε και η Σωτηρία μου πριν. Ναι. Θέλετε να στείλετε φυλάκια στον κόσμο και να πάμε να ψήσουμε? Ναι! Στείλετε φυλάκια. Μπράβο αγάπες μου! Μπράβο τα μωρά μου! Πάμε για ψήσιμο, 170 βαθμούς στον αέρα. Για πόσα λεπτάκια? Πόσα είπε η Μανούλα, με παρακολουθείτε. 15 λεπτάκια! 15-18. Ναι, 15 μέχρι 18 λεπτά. Γεια σας! Γεια σας! Έτοιμα τα cupcakes μας! Γεια σας! Κρούζι, κρούζι! Κέι, κέι! Μόλις βγήκαν! Μόλις βγήκαν! Νάτα! Νάτα! Είναι ωραία! Θα περιμένουμε να κρυώσουν για να τα στολίσουμε! Ναι, με τρούφα! Με τρούφα ή ναι. Χτυπήσαμε σαν τη γη! Χτυπήσαμε σαν τη γη! Και βάλουμε και τρούφα και τρίψουμε και σοκολάτα! Ναι! Άντε πάμε! Θα κάνουμε τη σαντιγή μας και ερχόμαστε μόλις κρυώσουν τα cupcakes να τα στολίσουμε. Σας τα δείξαμε, να τα. Πανέτοιμα τα cupcakes μας και είμαστε έτοιμοι να στολίσουμε. Συμφωνείτε? Ναι. Τώρα θα βάλουμε σαντιγή, χτυπήσαμε σαντιγή με ζάχαρη νάχνη και λίγη βανίλια και θα τα στολίσουμε να γίνουν όμορφα. Να δείξουμε εδώ τα cupcakes μας πως έγιναν καταπληκτικά cupcakes βανιλιάς. Πρώτα να βάλουμε τη συνταγή. Ναι, να βάλουμε τη συνταγή. Εδώ να στολίσουμε. Στολίζετε όπως θέλετε εσείς. Όπως αρέσει σε εσάς. Πώς βλέπετε, σας αρέσει παιδάκια μου? Ναι. Να στολίσουμε σοκολάτα. Έχουμε σοκολάτα. Τρουφάκια, να στολίσουμε. Τι σοκολάτα έχουμε? Ασπρί και μαύρη. Μαύρη. Γαλακτός. Με τρουφάκια. Θέλετε να βάλετε πάνω, εγώ να κάνω με τη σαντιγή και εσείς να βάλετε πάνω. Να δουν οι φίλοι και οι φίλες μας τι ωραία που είναι. Δημιουργήστε με τα παιδάκια σας, είναι φανταστική εμπειρία. Θα χαρείτε πάρα πολύ. Μα τι ωραία που έγινα. Να αφήσουμε και τον Αλέξανδρο μας να βάλει, που έμεινε πίσω και δεν φαίνεται. Μα τι ωραία που τα κάματε, καταπληκτικά. Ευχαριστούμε. Εντάξει, όχι πάρα πολύ να γίνουν βαρετά, θέλετε. Όχι. Δεν έβαλαμε και άσπρη σοκολάτιτσα. Ναι, μην αγγίζετε πάνω στην ναι, σαντιγή, γιατί δεν τη χαλάσουμε. Ναι. Να πάτε λίγο πίσω, να μπορώ να τελειώσω εδώ, να σας βάλω κι άλλη σαντιγή για να στολίζετε. Πιο ψηλά, αν μπορείς να βάλεις πιο ψηλά το χέρι σου. Μπράβο τα παιδάκια μου! Μα τι καλούς βοηθούς που έχω εγώ! Όλα τα παιδάκια να δημιουργούν! Τώρα που είμαστε στο σπίτι διακοπές, δεν έχουμε σχολείο, είναι ευκαιρία να δημιουργήσουν. Συμφωνείτε? Ναι! Μπράβο τα μωρά μου! Κοιτάτε, μπορώ να συμβαίνω. Ή το απόγευμα που σχολάνουν οι γονείς, να κάτσουν με τα παιδάκια τους να φτιάξουν αυτά τα ωραία cupcakes που τους προτείνουμε. Συμφωνείτε? Ναι. Είναι πολλά ωραία ιδέα. Ναι. Ου, τέλεια. Βάλαμε πάρα πολλά. Δεν θα φαίνονται σε λίγο. Εντάξει, φτάνει. Μπράβο.
ωραία που τα έκαναμε. Τι ωραία, μπράβο μας. Αυτή είναι η πρότασή μας. Cupcakes βανίλιας. Στολισμένα, πανέμορφα. Και θα δοκιμάσουν τα παιδάκια μου να δείτε αν είναι ωραία. Ποιον παιδάκι θα δοκιμάσει πρώτο? Εγώ. Εσύ, έλα, Αλέξανδρε. Πρώτος ο Αλέξανδρος. Βγάζουμε το χαρτάκι μας και είναι πανέτοιμο για να το φάμε. Έγινε καταπληκτικό. Τέλεια. Έλα, Άγγελε μου. Δοκίμασε το, έλα, αγάπη μου. Θέλεις να σε βλέπουμε? Wow. Δείξε το εδώ πως είναι από μέσα. Γύρισε το εδώ στην οθόνη. Τέλεια. Cupcakes. Cupcakes βανίλιας. Φτιάξετε τα. Είναι τέλεια. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Yeah. Γεια σας. Yeah. Ποιος θα πει γεια? Yeah. Δεν είπετε γεια. Γεια. Yeah. Yeah. Ευχαριστούμε. Yeah.